Γεια σας λοιπόν, σήμερα σας έχω ένα βίντεο στο οποίο βρίσκομαι στην κουζίνα, οπότε όπως καταλαβαίνετε έχουμε άλλο ένα βίντεο με συνταγές. Σήμερα λοιπόν θα προσπαθήσω να φτιάξω διάφορα viral TikTok snack. Είναι snack τα οποία έχουν γίνει viral στο TikTok και εγώ θα προσπαθήσω να τα φτιάξω στο σπίτι. Πιο συγκεκριμένα θα προσπαθήσω να φτιάξω μότσι με παγωτό, με γεύση φράουλα. Έχουμε επίσης πόκι και τέλος αυτή τη viral πίκλα. Πολλά από αυτά τα έχουμε δοκιμάσει και με την Αντωνία σε βίντεο στις φράουλες, πρόσφατα κιόλας κάναμε ένα, μπορείτε να το δείτε εδώ πέρα. Αλλά σήμερα θα προσπαθήσω να τα φτιάξω στο σπίτι, γιατί πολλά από αυτά είτε μπορεί να μην τα βρει. Είτε μπορεί ξαφνικά μες τη μέρα το βράδυ να θες να φας κάτι τέτοιο αλλά να μην το έχεις στο σπίτι, αλλά μπορείς να το φτιάξεις. Πάμε να ξεκινήσουμε. Λέω να ξεκινήσω με τα πόκι. Αυτά εδώ πέρα. Έχω πάρει τρεις γεύσεις. Αυτή είναι η κλασική νομίζω με σοκολάτα. Έχουμε μετά αυτά που είναι με φράουλα. Και έχουμε και αυτά που είναι με γεύση Oreo. Μισό να κάνουμε ένα taste test πριν ξεκινήσουμε με τη συνταγή. Αυτά εδώ είναι τα πόκι. Πάρα πολύ ωραία. Αυτά είναι με φράουλα, οπότε είναι ρόζα απ' έξω. Είναι τέλεια αυτά. Και πάρα πολύ νόστιμα. Και τέλος τα ωραία. Αυτό είναι πέπερο κιόλας, όχι πόκι. Νομίζω κάπως έτσι θα βγουν και τα δικά μου. Λίγο πιο χοντροκομμένα. Βρήκα μια συνταγή λοιπόν, η οποία φαίνεται αρκετά εύκολη. Ουσιαστικά φτιάχνεις αρχικά μια ζύμη, την απλώνεις με τον πλάστη, κόβεις τα κομματάκια και τα ψήνεις στο φούρνο για να κάνεις τα sticks και μετά λιώνεις σοκολάτα, από πάνω μπορείς να βάλεις τρούφα, τριμμένο μπισκότο, ό,τι θέλεις και είναι έτοιμα. Πολύ εύκολα φαίνεται. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ξεκινάω λοιπόν με τη ζύμη. Χρειαζόμαστε 2 κουταλιές της σούπας, αλεύρι ρυζιού. Γενικά όλα τα υλικά θα σας τα έχω στην περιγραφή, αν βγουν ωραία να τα φτιάξετε κι εσείς. Λοιπόν, 1-2. Θέλουμε επίσης κανονικό αλεύρι. Προσθέτω ζάχαρη. Θέλουμε και καστανή ζάχαρη, δεν ξέρω γιατί, εγώ ακολουθώ τις οδηγίες. Θέλουμε επίσης μπέικιν, εκχύλισμα βανίλιας, αλάτι, βούτυρο λιωμένο και γάλα. 1, 2, 3. Ουσιαστικά απλά έβαλα όλα τα υλικά σε ένα μπολ και αυτό θα είναι η ζύμη μας. Αυτή είναι η διαδικασία, τα υλικά θα σας τα έχω αναλυτικά και στην περιγραφή. Προσθέτω και το λιωμένο βούτυρο και ανακατεύω. Πώς θα γίνει τώρα αυτό ζύμη, δεν ξέρω αλήθεια. Κοίτα, με πολύ ανακάτεμα. Εντάξει, κάτι γίνεται, σαν να δημιουργείται εδώ πέρα ζύμη. Αλλά θέλει να κάνεις μπράτσο, δηλαδή, ναι. Έβαλα λίγο ακόμη γάλα. Είναι μια χαρά, η ζύμη έχει πετύχει. Έχει γίνει όντως ζύμη. Οπότε, παίρνω ξυλοκοπής, παίρνω και πλάστη και ανοίγω. Θέλω να γίνει ακόμη πιο λεπτό. Οπότε συνεχίζω να πλάθω. Πιστεύω θα βγουν τέλεια. Νομίζω είναι εντάξει. Οπότε τώρα με ένα μαχαίρι πάω να κόψω λωρίδες. Πρέπει να κόψω και τη ζύμη κάπως τετράγωνη. Να κάνω ένα σχήμα ώστε να βγουν περίπου ίδια για τα πόκι. Αυτά είναι τα πόκι μας. Τώρα θα τα πλάσω ώστε να γίνουν και λίγο πιο κυλινδρικά. Μην φαίνονται κομμένα και τετραγωνισμένα. Και να τα κάνω και λίγο πιο λεπτά. Γίνονται πολύ ωραία νομίζω. Όσα είναι έτοιμα τα βάζω εδώ στη σχάρα για να μπορώ να τα πλάσω εδώ με την ησυχία μου. Βγαίνουν τέλεια. Ανυπομονώ πάρα πολύ και για την επόμενη συνταγή με τα μότσι. Δοκιμάσαμε πρώτη φορά μότσι με παγωτό με την Αντωνία στη Σουηδία και τρελάθηκα, μου άρεσαν πάρα πολύ. Οπότε μετά, επειδή δεν ήξερα αν μπορώ να βρω στην Ελλάδα, ήθελα να τα φτιάξω. Κάπως έτσι ξεκίνησε και ήρθε η ιδέα για αυτό το βίντεο. Γιατί σκέφτηκα να τα φτιάξω και μετά λέω, γιατί να μην φτιάξω κι άλλα τέτοια σνακ και να τα δοκιμάσουμε βίαιο στο κανονικό. Οπότε ναι, ανυπομονώ και για τα μότσι. Και τα πόκι μας είναι έτοιμα. Τώρα θα μπουν στο φούρνο στους 150 για 20-25 λεπτά και μόλις είναι έτοιμα θα λιώσω τη σοκολάτα για να κάνω την επικάλυψη. 20 minutes later. 20 λεπτά αργότερα, τα πόκι μας είναι έτοιμα. Και μέχρι να κρυώσουν θα λιώσω τη σοκολάτα. Έχω πάρει αυτά τα σακουλάκια που τα λιώνεις απευθείας. Τα κάνεις μπεν μαρί και λιώνουν. Έχω κόψει και την ατρούλα και πάμε. Θα δοκιμάσω αν μπορώ να το βουτήξω έτσι απευθείας. Τέλειο. Βέβαια, καλύπτεται το μισό. Τέλος πάντων, να, αυτά τα πιο μικρά, πιο ωραία θα γίνουν νομίζω. Wow. Είναι πάρα πολύ ωραία και άμα είναι και νόστιμα, δεν ήταν τόσο δύσκολο, εντάξει. Αυτά είναι τα πόκι με τη σοκολάτα, την κανονική σοκολάτα. Τώρα θα φτιάξω με φράουλα. Νομίζω αυτό το κόλπο που το βάζω μέσα βολεύει λίγο καλύτερα. Κάτι έγινε, κάτι δεν έγινε. Έχει και σχέδιο αυτό. Δεν έχω λευκή σοκολάτα, οπότε δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε τα Oreo, αλλά μπορώ να ρίξω λίγο τριμμένο Oreo σε κάποια από πάνω για να έχουμε το εφέ. Καλέ, πάρα πολύ ωραία έγιναν. Τα υπόλοιπα τα έχω βάλει και για λίγο στην κατάψυξη για να παγώσουν. Και αυτά είναι τα πόκι μας. Αυτά είναι με τη φράουλα. Θα στριμματίσω και λίγα μπισκότα για να βάλω από πάνω. Το πατάω και με ένα κουτάλι
Και τώρα όσο είναι ακόμη ρευστή η σοκολάτα, το περνάω έτσι από εδώ. Κοίτα, η προσπάθεια μετράει στο συγκεκριμένο. Δεν το λες και ολόιδιο. Δεν θα κάνω άλλο με μπισκότο, γιατί βλέπετε πως πάει. Το λέω και παίρνω, κάνω άλλο ένα. Τέλεια, λοιπόν, τα αφήνω και αυτά λίγο να κρυώσουν και επιστρέφω για την τελική δοκιμή. 12 seconds later. Παιδιά, είναι έτοιμα. Δείτε λίγο, συγγνώμη. Αυτά είναι τα σπιτικά που έφτιαξα εγώ και αυτά είναι τα κανονικά. Άμα σας πω ότι αυτά μου αρέσουν πιο πολύ, τα σπιτικά. Δεν είναι. Είναι πάρα πολύ ωραία. Έχουμε τρεις γεύσεις, σοκολάτα, φράουλα και ωραίο. Εντάξει, αυτά λίγο ναι, δεν έχουν βγει και πάρα πολύ ωραία, αλλά η γεύση μετράει, οπότε πάμε να δοκιμάσουμε. Αρχικά αυτά. Είναι πολύ ωραία. Θα τα ήθελα λίγο λιγότερο σκληρά, αλλά είναι πολύ νόστιμα. Δοκίμασε. Ωραία δεν είναι. Όντως πιο ωραία τα κανονικά. Ναι, επειδή βγήκαν λίγο μεγαλύτερα, νιώθεις περισσότερο για τη γεύση. Εντάξει, αυτά είναι ωραία. Αλλά και τα σπιτικά είναι εξίσου νόστιμα. Πάμε τώρα στα φραουλένια. Τέλεια. Πόπο. Αποκλείεται. Δεν τέλεια. Σ' άρεσαν. Ναι. Τα φράουλα είναι ακόμη καλύτερα. Και τέλος πάμε να δοκιμάσουμε τα Oreo. Και αυτά είναι ωραία. 10. Να σας πω την αλήθεια, επειδή και στο βιντεάκι στο TikTok δεν φαίνονταν και πάρα πολύ ωραία εμφανισιακά, λέω θα βγουν χάλια. Τελικά όμως είχαν πάρα πολύ ωραία. Πρώτη συνταγή πετυχημένη. Και πάμε στη δεύτερη συνταγή. Όπως είπαμε, θα φτιάξω μότσι. Έχω ενθουσιαστεί. Όπως σας είπα και πριν, αυτά τα μότσι με το παγωτό ήταν η αφορμή αυτού εδώ του βίντεο. Όταν υπομονώ πάρα πολύ και να τα φτιάξω, αυτά είναι τα μότσι. Είναι έτσι πάρα πολύ squishy και έχουν μέσα παγωτό. Τα έβγαλα πριν από λίγο. Πάμε λοιπόν για το taste test πριν ξεκινήσουμε τη συνταγή. Είναι τέλεια. Εδώ είναι το παγωτό. Είναι πάρα πολύ μαλακό απ' έξω, έτσι σαν ζελεδάκι. Έχω δοκιμάσει και κανονικά μότσι. Αλλά νομίζω αυτά με το παγωτό είναι πολύ πιο ωραία. Για να δούμε τώρα πώς θα βγουν τα σπιτικά μότσι. Καλή μας επιτυχία, έχω να πω. Μήπως είχαν γεύση ράσμπερι. Α, γεύση ράσμπερι είχαν. Όχι φράουλα. Εντάξει, παρόμοια γεύση. Πριν ξεκινήσω όμως με τη ζύμη, πρέπει να κάνω μια προεργασία με το παγωτό. Είδα σε ένα βιντεάκι ότι βάζει σε μια αυγοθήκη πλαστική μεμβράνη και εκεί πάνω βάζει το παγωτό. Έτσι ώστε να κάνει μπαλίτσες. Μετά αυτό πρέπει να παγώσει την κατάψυξη και μόλις είναι έτοιμη η ζύμη, καλύπτει το παγωτό και είναι έτοιμο το μότσι. Μπορείτε να το κάνετε και σε θήκη από cupcake. Απλά στο βίντεο έλεγε ότι η αυγοθήκη έχει πιο μικρά κυκλάκια και είναι ό,τι πρέπει για τα μότσι. Βάζω λοιπόν πλαστική μεμβράνη. Τη βάζω έτσι να μπει καλά στις θηκούλες. Έχω εδώ το παγωτό. Παίρνω τη φράουλα. Τη βάζω στην επόμενη θήκη. Μπαλίτσα και μπαίνει στη θηκούλα. Νομίζω είμαστε ok. Έτσι έχουν βγει. Οπότε τώρα αυτό θα μπει στην κατάψυξη και θα τα βγάλω τελευταία στιγμή. Θα φτιάξω τη ζύμη και όλα τα υπόλοιπα και μετά θα βγουν αυτά. Και πάμε τώρα στο ζυμαράκι. Το κύριο συστατικό είναι το αλεύρι ρυζιού. Αυτό είναι το glutinous. Είναι από κολόδες ρύζι. Και θέλουμε μισή κούπα. Γενικότερα όλα τα υλικά απλά θα τα βάλω σε ένα μπολ. Θα τα αναμίξω και μετά τα βάζω στο τηγάνι. Αυτή είναι η διαδικασία, δεν έχει κάτι άλλο. Μισή κούπα αλεύρι. Μισή κούπα γάλα επίσης. Θέλουμε επίσης ζάχαρη. Εκχύλισμα βανίλιας. Λίγο ελαιόλαδο. Και τέλος λίγο χρώμα ζαχαροπλαστικής. Γιατί θέλουμε να είναι ροζ και ανακατεύω. Τέλειο φαίνεται. Έχει βγει τέλειο το χρώμα. Αναμειγνύω όλα τα υλικά και μετά απλά θα τα ζεστάνω στο τηγάνι. Ουσιαστικά στο τηγάνι θα πήξει όλο αυτό και θα γίνει ζυμαράκι για να μπορέσουμε να το πλάσουμε. Το βάζω λοιπόν στο τηγάνι. Θέλει αντικολλητικό τηγάνι και θέλει και σπάτουλα σιλικόνης ώστε να ανακατεύεται συνέχεια για να μην κολλήσει. Νομίζω είναι σχεδόν έτοιμο. Λίγο θέλει. Καλεπέτυχε. Σε κάποια βίντεο που είδα ήταν λίγο πιο δύσκολο. Αλλά τώρα αυτή η αναλογία που βρήκα, μάλλον ήταν σωστή. Λέει γύρω στα 2 λεπτά θέλει να μαγειρευτεί. Τώρα αυτό το βλέπω σχεδόν έτοιμο. Έχουν περάσει 3 λεπτά. Το αφήσω λίγο ακόμα. Το ανακατεύω συνεχώς για να μην καεί. Εντάξει, με το αντικολλητικό τηγάνι έχει πάει πάρα πολύ καλά. Δεν έχει κολλήσει δηλαδή. Και αυτά στην άκρη να φεύγουν. Τώρα με άλλο τηγάνι παίζει να είχατε κάψει το σπίτι. Το ζυμαράκι είναι έτοιμο. Έχει βγει πάρα πολύ ωραίο. Είναι τσικολόδες. Πρέπει να βάλω λίγο corn flour εδώ πάνω στο ξύλο κοπής, έτσι ώστε να μην κολλήσει. Το απλώνω και ρίχνω τη χλαπάτσα. Θα βάλω και λίγο corn flour από πάνω. Εντάξει, τώρα έχει κρυώσει. Οπότε με τον πλάστη απλώνω τη ζύμη. Έχει βγει τέλεια, ακριβώς όπως φαινόταν και στα βίντεο. Οπότε πιστεύω πέτυχε. Είναι έτσι squishy, θυμίζει μότσι. Το κόβω σε 4 κομμάτια και θα τα ανοίξω ένα-ένα. Βάζω και στις άκρες corn flour, γιατί αλλιώς κολλάει στον πλάστη. Νομίζω αυτό το σημείο ήταν το πιο δύσκολο της συνταγής, γιατί κολλάει αρκετά η ζύμη. Αλλά αν βάλετε μπόλικο corn flour και καλύψετε όλες τις πλευρές, γίνεται λίγο καλύτερο. Και πάνω στον πλάστη θέλει γενικά παντού. Έτοιμα. Έβγαλα και το παγωτό στην κατάψυξη. Αυτές είναι οι μπαλίτσες. Οπότε το βάζω μέσα, το καλύπτω, κόβω αυτό που περισσεύει και το μότσι μας είναι έτοιμο. Ναι, καλά. Καλά, έχει βγει τέλειο. Είναι squishy. Θα το δοκιμάσω τώρα απευθείας. Θα φτιάξω και τα υπόλοιπα. Θα τα δοκιμάσεις.
Ναι. Έλα. Και πες μου αν είναι σαν αυτό που έφαγες και πριν. Ίδιο. Είναι ίδιο. Κυριολεκτικά. Ναι. Και στην υφή και στο πως λιώνει. Ναι, ναι, ναι. Βγήκαν πάρα πολύ ωραία. Έβγαλα τώρα και τα κανονικά. Από πίσω φαίνεται ποιο είναι το χειροποίητο. Αλλά από μπροστά είναι πραγματικά ολόιδια. Μέχρι και το cornflower που έχει πάνω είναι ίδιο. Δηλαδή έχουν και ίδιο χρώμα. 10 με τόνο, με 100 τόνους. Οπότε αν δεν βρείτε μότσι, μπορείτε να φτιάξετε τα δικά σου στο σπίτι. Εγώ έχω να πω ότι τα δικά σου βγήκαν πιο νόστιμα. Αλήθεια! Έτσι είναι, σπιτικά μότσι. Δοκιμάστε τα παιδιά. Και ήρθε η ώρα για την τελευταία συνταγή. Θα φτιάξω λοιπόν τη viral πίκλα του TikTok. Αυτή είναι με το σκόρδο. Οπότε θα βάλω λίγο περισσότερο σκόρδο μέσα. Έχω εδώ πέρα το βάζο που θα βάλω τις πίκλες. Έχω αγκουράκια. Διάφορα υλικά. Γενικότερα η συνταγή είναι πολύ εύκολη. Δεν τη λες και συνταγή. Βάζεις μέσα στο βάζο όλα τα υλικά. Και μετά απλά τα αφήνεις για κάποιες μέρες στο να γίνουν οι πίκλες. Οπότε θα επιστρέψω τις επόμενες μέρες για να δω πώς βγήκαν. Θέλω αρχικά να δοκιμάσω την πίκλα. Δεν είμαι σίγουρη αν έχω δοκιμάσει αυτή με το σκόρδο ή αν είχαμε δοκιμάσει την κανονική με την Αντωνία, δεν θυμάμαι. Γενικά δεν είμαι τρελή φαν της πίκλας. Μπορεί όμως οι σπιτικές πίκλες να βγουν πάρα πολύ ωραίες. Καλέ, έχει πάρα πολύ σκόρδο. Είναι και πάρα πολύ ξινή. Πάμε να φτιάξουμε τις σπιτικές πίκλες. Παίρνω ένα βάζο. Βάζω αρχικά σκόρδο. Θα βάλω αρκετό. Πιπέρι. Θέλουμε επίσης μπόλικο αλάτι. Δύο κουταλιές της σούπας. Λίγο μπούκοβο. Άνηθο. Ένα ματσάκι. Αρκετό βάζει, είδα στο βίντεο. Φύλλα δάφνης. Και βάζει και ένα κουταλάκι της σούπας maple syrup. Θα κόψω τις άκρες και με ένα πιρούνι θα δημιουργήσω έτσι τρύπες. Λογικά για να μπουν καλύτερα και τα υλικά μέσα, να διεισδύσουν μέσα στο αγκούρι. Και μετά απλά θα γεμίσω το υπόλοιπο βάζω με νερό. Αρκετά εύκολη διαδικασία μπορώ να πω. Απλά θέλει υπομονή. Δεν μπορείς να δοκιμάσεις απευθείας. Πρέπει να μείνει κάποιες μέρες. Βάζω λοιπόν και τα αγκουράκια. Πήρα λίγο μεγαλύτερα αγκουράκια για να είναι και σαν αυτή την πίκλα. Έτσι πιο μεγάλα. Γεμίζω και το υπόλοιπο βάζω με νερό. Μέχρι πάνω να καλυφθούν θέλουμε. Και τώρα νομίζω πρέπει να κλείσει αέριο. Εγώ στο βάζω. Ή αλλιώς είδα, μπορείτε να πάρετε ένα μήλο, να το κόψετε στη μέση και να το βάλετε από πάνω για να κλείσει. Τέλεια, αυτό είναι μεγάλο μήλο. Έτσι ακριβώς. Θα το κόψω το μήλο να γίνει λίγο πιο μικρό και απλά να μπει εδώ. Ωραία. Τώρα δεν ξέρω τι έχω κάνει, παιδιά. Πρώτη φορά θα φτιάξω πίκλες, οπότε αν χαλάσουν δεν ξέρω. Το κλείνω, εγώ το βάζω πάρα πολύ καλά. Θα το βάλω στο ψυγείο και σε 2-3 μέρες επιστρέφω για να τις δοκιμάσουμε. Για σας σε ένα δευτερόλεπτο. One week later. Γεια σας! Λίγες μέρες αργότερα, με βλέπετε με άλλο μαλλί, έχω κάνει ρίζα, κουρεύτηκα και τα σχετικά και έχω έρθει για να δοκιμάσω τις πίκλες. Καλή μας επιτυχία, έχω να πω δεν ξέρω πώς έχει πάει. Φοβάμαι μην έχουν μουχλιάσει, αυτό μόνο. Αυτό είναι το βάζο. Δεν βλέπω κάτι σε μούχλα. Πάμε να δούμε τι έγινε. Ωραία μυρίζει. Να τη μία μου σπίκλα. Είναι squishy. Δείτε λίγο. Πριν δοκιμάσω, έχω δίπλα και αυτή την πίκλα. Αυτή είναι η κλασική. Η προηγούμενη που είχα δοκιμάσει ήταν με το σκόρδο. Εμφανισιακά δεν είναι ίδιες. Δεν ξέρω τι περίμενα. Για να δούμε τι έγινε. Έβαλα αλάτι. Γιατί είναι τόσο αλμυρί. Έχει πάρα πολύ αλάτι. Ίσως έπεσε λίγο παραπάνω αλάτι. Πάντως έχει υφή πίκλας. Είναι έτσι ωραία δροσερή. Αλλά λίγο η αλμύρα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Πάνε μου ήρθε. Έρχεται μετά από λίγο. Νερό. Δεν σου μένει μετά υπερβολική αλμύρα. Όχι. Πώς ήταν μόνο από αυτή την πλευρά, μισό να δοκιμάσω από την άλλη. Από την κάτω πλευρά δεν είναι τόσο αλμύρι. Επειδή γενικά δεν το κούνησα το βάζο, το άφησα στο ψυγείο έτσι όπως ήταν, υπάρχει περίπτωση να έμεινε μόνο είτε πάνω είτε κάτω όλο το αλάτι. Οπότε γι' αυτό μου φάνηκε πιο έντονο. Από την άλλη πλευρά ήταν μια χαρά. Εντάξει, πέτυχε όμως οι γενικές γραμμές. Η πίκλα έγινε όντως πίκλα. Και ανάλογα με το τι θα βάλετε μέσα, θα πάρει και ανάλογη γεύση. Εγώ δεν έβαλα ξύδι, είναι η αλήθεια. Που νομίζω αυτή είναι και η κύρια διαφορά με αυτή την πίκλα. Αλλά για πρώτη φορά που έφτιαξα πίκλα, θεωρώ ότι ήταν μια καλή προσπάθεια. Όχι, μπράβο. Αυτά λοιπόν. Νομίζω αυτή ήταν η λιγότερο αγαπημένη μου συνταγή. Πιστεύω τα μότσι με παγωτό και τα πόκι πέτυχαν περισσότερο. Πείτε μου κι εσείς τη γνώμη σας στα σχόλια και πείτε μου αν θέλετε να ξαναδείτε να πάρω μια βίντεο. Έτσι να προσπαθήσω να φτιάξω και άλλα viral snack. Και εννοείται αν δοκιμάσετε κάποια από αυτές τις συνταγές, στείλτε μου στο Instagram, Κατερίνα Οπ. Αυτά λοιπόν. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Κάντε like αν σας άρεσε και εγγραφή στο κανάλι μου. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι. Γεια σας.